είναι έτσι τα πράγματα, αγαπητοί ονούφιε. Αλλά... Εμείς ζητήσαμε να καθαριστούν δηλαδή και να καθαριστούν. Δηλαδή, μα παραπλανεί ο Δημάρχο τώρα, τι κάνει. Βεβαιότατα παραπλανεί και να του θυμίσω του Δημάρχου, γιατί αν είναι να τα πούμε, θα τα πούμε όλα. Ο Δήμαρχο, να του παρουσιάσω και βίντεο που μου πουνάει το δάχτυλο όταν διαμαρτυρόμαστε για το Άνασα. Και αν δεν διαμαρτυρόμαστε και γινόταν κάτι που δεν ευχόμαστε, ξέρετε τι θα λέγαν. Πού ήταν οι περιβαλλοντικέ οργανώσει. Δεν είναι χασμό, σα λέει να σταματήσετε η διαμαρτυρία, σα κουράει το δάχτυλο μεταφορικά, το λέτε κυριολεκτικά. Όχι, δεν είναι, κυριολεκτικά το λέω και δεν είναι μεταφορικά. Και είχα δεχτεί και απειλέ από τον κοινοτάρχη τη Αργάκα, ο οποίο εργοδοτείτε στο Άνασα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τα λέμε όλα, γιατί. Το να έρχεται εμένα ο Δήμαρχος σήμερα και να μου καταλογίζει ανευθυνότητα ότι απέχουμε από τα... Ένα λεπτό, επειδή είναι σοβαρά πράγματα αυτά να λέγονται στον αέρα. Έχετε καταγγείλει ότι δεχτήκατε απειλές στην αστυνομία ή έτσι αυθαίρετα το είπατε τώρα? Όχι, δεν είναι καθόλου αυθαίρετα και το κίνημα των Νικολόγων είναι γνώστης αυτού του γεγονότος. Γιατί το δεν το καταγγείλατε? Γιατί δεν υπήρχε λόγος, αγαπητέ Νουφία. Αν αμφισβητεί ο κοινοτάρχης της Αργάκας ότι με είχε απειλήσει, μπορεί να βγει και να το πει. Ωραία, να επικοινωνήσω μαζί του. Εγώ δεν έχω... εντάξει, δεν θέλω να παρελθώ το λόγο, αλλά επειδή με προκαλεί ο Δήμαρχος. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν μπορούμε να θεωρούμαστε και μας έχουν απαγορεύσει την είσοδο με δηλώσεις τους. Είναι ανεπιθύμητοι οικολόγοι, λες και ζητάμε να επανελωθεί η Κύπρος και είμαστε ανεπιθύμητοι σε κυπριακά εδάφη. Ναι. Αυτό νομίζω ξεπερνά και τα όρια της δημιουργίας. Και κάτι της περιοχής, το ότι είστε ανεπιθύμητοι. Είναι υποκινούμενοι και αυτοί από ιδιωτικά συμφέροντα, κύριε Βλαβή? Νομίζω αυτό δεν θα το απαντήσω εγώ. Ναι. Γιατί στο όνομα της ανάπτυξης, αγαπητέ Ονούφη, έχουν γίνει τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά εγκλήματα. Να σας θυμίσω μερικά, θάλασσινες πηγές. Και δεν είναι οι 7 επαύλεις που ξαφνικά ανακαλύψαμε. Είναι και άλλες εκατοντάδες επαύλεις που έχουν αρρώσει. Να παρακαλέσω τον κύριο Δημάρχη, παρακαλώ να απαντήσετε. Επί του συγκεκριμένου υπάρχουν... Έχω απαντήσει επί του συγκεκριμένου. Υπάρχουν επικίνδυνα υλικά πάνω στην παραλία εκεί και αυτοί δεν θέλουν να φύγουν. Αυτοί που είναι ευαίσθητοι για το περιβάλλον. Υπάρχουν, κύριε Βλαβή. Μπορείτε να το αποδείξετε αυτό που λέτε, κύριε Δημαρχέ. Εγώ σας λέω, ποτέ δεν είχαμε φέρει ένσταση στην απομάκρυση των επικίνδυνων υλικών. Αυτή είναι δική σας λογική. Όταν η εταιρεία είχε προσπαθήσει να αφαιρέσει αυτά τα επικίνδυνα υλικά, εσείς διαμαρτυρηθήκετε και σταμάτησε η εταιρεία. Εγώ σας λέω, όταν θα πάω, θα καταθέσω αίτημα. Εγώ δεν έχω υπόψη μου αυτό το θέμα. Αν μπορεί να το αποδείξει ο Δήμαρχος, να το αποδείξει. Ναι. Θα είστε σύμφωνα από τον άλλο, μπορούμε να λέμε τα πάντα. Το θέμα είναι να το αποδείξουμε. Εγώ μπορώ να σας αποδείξω, Δήμαρχε, ότι μου κουνάτε το δάχτυλο με βίντεο που έχω. Μπορεί να το αρνηθείτε. Μπορεί να το αρνηθείτε. Σας άποψη. Όχι, το έχω. Θέλετε να το δημοσιοποιήσω. Θέλετε να το δημοσιοποιήσω. Λοιπόν, ό,τι θέλεις κάνει. Θέλετε να το δημοσιοποιήσω. Άκου, ό,τι θέλεις κάνει. Κάνατε τον προστάτη του Άνασα. Και επειδή είσαστε δήμαρχος. Λοιπόν, δεν βγάζουμε ένα άκρη έτσι. Παρακαλώ, κύριε Βλαβή, κύριε Δημαρχέ, δεν βγάζουμε ένα έτσι άκρη με το να λέμε τι έγινε στο παρελθόν και προσωπικές επιθέσεις και προσωπικές υποθέσεις. Παρακαλώ, να μην τις μεταφέρουμε εδώ. Εγώ θέλω να μάθω το εξής. Θέλω να μάθω το εξής τώρα. Αυτή η κίνηση. Λέμε η μία πλευρά ότι έγινε παράνομα και η άλλη λέει ότι έχουν ακολουθηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Και καταλήγουμε σε ποιο συμπέρασμα? Ότι δεν υπάρχει προστασία σε αυτήν την περιοχή, ακόμη και να μην είναι ακριβώς εκεί οι χελώνες στην περιοχή που αυτόν το λέτε εσείς, κύριε Δήμαρχε, έτσι. Άλλοι λένε ότι υπάρχουν. Λοιπόν, υπάρχουν χελώνες. Δεν έχω πει ότι δεν υπάρχουν. Ωραία. Πώς προστατεύονται, γιατί δεν προνοήσατε πρωτού γίνει όλο αυτό? Γιατί δεν προνοήσατε, γιατί δεν ζητήσατε να υπάρξει μέτρο προστασίας, να έρθουμε μετά να φυτέψουμε δέντρα, να έρθουμε να βάλουμε περίφραξη κτλ. Αυτά είναι κατόπιν. Δεν έχω εκτελέσει καμιά εργασία. Δεν έχουν πάρει άδεια από μέναν. Αυτό είναι το τμήμα Ντασό, το οποίο έχει την εμπειρογνωμοσύνη και αποφάσισε ότι θα αφαιρέσει τις ακακίες από το δικό του το τεμάχιο. Ναι. Αυτό έχει πράξει το τμήμα Ντασών. Και εγώ λέω, υπάρχει δίπλα εκεί υλικά τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα για την υγεία. Αυτοί οι φίλοι περιβαλλοντιστές που πρέπει να ήταν πρώτοι ευαίσθητοι για να αφαιρεθούν αυτά τα υλικά. Ναι, μου μετατοπίζετε τώρα το θέμα χωρίς να έχουμε γνώση πραγματικά. Σας είπε ο κύριος Ευλαβής και δεν μπορώ, αν έχουμε κάποιον γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Ευλαβής. Από πλευράς των οικολόγων,
ή περιβαλλοντικές οργανώσεις, γιατί δεν θέλουν να απομακρυνθούν, που μου φαίνεται, μου ακούγεται πολύ παράξενο αυτό που μου λέτε, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν σας αμφισβητώ, θέλω να ακούσω όμως τον λόγο. Οι πολύματα, για να απομακρύνουν και τις χελώνες και τον κόσμο να πήγει. Μάλιστα. Αυτός είναι, να φύγουν ένα φυγινές υλικό να υπάρχει εκεί, για να μην μπορούν ούτε οι χελώνες να γεννούν, ούτε ο κόσμος να πηγαίνει εκεί. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι είναι υπερευαίσθητοι για το περιβάλλον. Καλά, τι συμφέρον μπορεί να έχουν τώρα για να μην θέλουν να απομακρυνθούν τα υλικά, τα επικίνδυνα? Επειδή θέλουν να σκοτώσουν τις χελώνες. Το τμήμα Ντασόν, ναι, διεξάγει αυτή την εργασία εδώ και 5-6 μήνες. Ναι. Όταν ήρθε στο συγκεκριμένο σημείο, οι οποίοι δεν θέλουν να αναπτυχθεί οτιδήποτε εκεί. Και γι' αυτό διαμαρτύρονται. Πιο πέρα, 100 μέτρα πιο πέρα, που κόβουν οι ακακίες, τις βλέπανε τις ακακίες, δεν διαμαρτυρηθήκαν εδώ και μήνες. Ναι, γιατί να μην θέλουν να απομακρυνθούν τα υλικά αυτά? Εσείς έχετε εις γνώση τα επιχειρήματά τους? Η άποψη δική μου είναι ότι αυτοί οι κύριοι θέλουν να μην πλησιάζει άνθρωπος επί του συγκεκριμένου σημείου. Γιατί, τι έχουν να κερδίσουν? Να ρώτα τους αυτούς. Τους ρωτάω. Ρωτάω και τον κύριο Ευλαβή, ρωτάω θέλουν και εσάς. Εσείς είσαστε εκεί στην περιοχή, εσείς γνωρίζετε το παρελθόν, και εσείς ξέρετε και τι διεργασίες γίνονται από τη μία την άλλη πλευρά. Κύριε Ευλαβή, θέλετε η περιοχή εκεί να μην πατάει πλάσμα? Αγαπητέ Ονούφιε, αυτό είναι τόσο παραπλανητικό, τόσο και επικίνδυνο. Αυτές οι απόψεις και αυτές οι λογικές νομίζω υποτιμούν και την νοημοσύνη αυτών που μας ακούν. Ναι. Αν είναι να έχει αποδείξει για αυτό που λέει. Και εγώ ρωτάω έτσι πολύ απλά. Αν όντως υπήρχε αυτό, γιατί δεν καταγγείλατε τους οικολόγους και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι κάνουν αυτό και το καταγγέλλετε σήμερα? Και να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί όταν μιλάτε για προστασία, είναι τόσο ανοχήρωτη η περιοχή σας, τόσο ελεύθερη για όλους, που να σας θυμίσω ότι μπήκαν οι γουρούνες, οι τετράτροχες, άλλως τις φωλιές των χελώνων, και εσείς ο ίδιος έχετε πει ότι μπορεί να είναι και προβοκάτσια των οικολόγων. Αυτοί τόσο πολύ εκτιμάτε τους οικολόγους, τόσο πολύ τους υπολογίζετε και τόσο πολύ τους φοβάστε, που βλέπετε εφιάλτες, κύριε Δημαρχέ. Αν είναι δυνατόν, εμείς μπήκαμε με τετράτροχες να λαιλατήσουμε τις χελώνες για να δημιουργήσουμε θέμα. Λίγο πολύ αυτό μας καταλογίζεται και με τα υλικά που λέτε τώρα. Γιατί αν όντως υπάρχει αυτό, μπορείτε να το καταγγείλετε δημόσια, αλλά με αποδείξεις. Γιατί να ρίχνουμε αβολίδωτα από τον αέρα, δεν κερδίζουμε εντυπώσεις. Ο κόσμος δεν τρώει κουτόφορτο, Δημάρχε. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Κύριε Δημάρχε, είναι Natura 2000 η περιοχή εκεί? Είναι Natura και εμείς αποδεχόμαστε όλους τους νόμους του Natura. Ναι. Φαίνεται οι κύριοι περιβαλλοντιστές της Κύπρου. Δεν διαφυλάξουν την περιοχή, νόμους, δηλαδή όσο έχει στο Natura 2000. Θέλουν δικούς τους νόμους επί του Natura περιοχής. Ναι. Εμείς αποδεχόμαστε όλους τους νόμους. Ναι, οι νόμοι του Natura λένε ότι εκεί που είναι Natura υπάρχουν χελώνες, κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να γίνονται όλες οι δραστηριότητες επί της παραλίας. Ναι. Μόνο και το βράδυ και το να απομακρύνονται ό,τι τοποθετήσεις, είτε ομπρέλες, είτε κρεβατάκια. Αυτό περιλαμβάνει και το κόψιμο. Μην πηγαίνετε σε αντικείμενα. Απαντήστε μου επί το σημείο. Αυτό περιλαμβάνει και το κόψιμο και το κάψιμο των δέντρων εκεί? Δεν είναι αυτό. Δεν είναι δική μου δουλειά εμένα, γιατί το τμήμα Ντασόν. Μα μου το υποστηρίζετε, κύριε Δημαρχέ. Λέτε ότι λοιπόν, σωστά έπρεπε. Το τμήμα Ντασόν έχει την εμπειρογνωμοσύνη και αφαιρά, και σου λέω εγώ και στον Δήμο μου, αφαιρούμε όπου υπάρχουν ακακίες. Τις αφαιρούμε και φυτεύουμε άλλα δέντρα. Μάλιστα. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθείτε. Μάλιστα. Λοιπόν. Η αγάπη των περιβαλλοντιστών για τις ακακίες τώρα. Ναι. Αγαπήσαν τις ακακίες για να δημιουργούν προβλήματα. Δεν νομίζω να έχει να κάνει σχέση με τις ακακίες. Έχει είναι να κάνει για να σχέση δημιουργούν προβλήματα. Με τον τρόπο με τον οποίο έχει μεγαλώσει η φύλαξη των χελώνων εκεί. Και ήταν ένας τρόπος για να προστατευτούν. Έπρεπε να υπάρχει αντιστάθμιση πριν να κοπούν. Έχει μεγαλώσει ο χώρος η περιοχή. Και μπορούν οι χελώνες να γεννούν σε πιο μεγάλο χώρο τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα διαλέξουμε εμείς που θα γεννήσουν, αυτές διαλέγουν που θα γεννήσει και η φύση. Με την ανθρώπινη παρέμβαση τους τα χαλά.